ρυθμούς τελικού κυπέλου Ελλάδας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τα τελευταία νέα και την πιθανή εντεκάδα. Πάμε και στον Γιώργο Τσακίρη για να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γεια σας, φίλε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Εν Αθηνές. Πάντα καλά. Ορίστε. Εν Αθηνές. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα πας αύριο ή δεν θα πας? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Θα το παρακολουθήσω, μια χαρά. Ωραία. Θα γράψουμε. Όλα έτσι. Καλά. Αλλά το να πάω δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορείτε να το ζήσω άλλοι έτσι άδειο, δεν. Ναι. Έχεις τα δίκιο. Έτσι. Λοιπόν. Για πες. Κοίτα, περιμένουμε θα έχουμε μέχρι την Σέντρα, όπως είναι πλέον ξεκάθαρο. Βρήκες κανένα πληροφοριοδότη? Αναμονή θα έχουμε. Θα ρω ότι και να βρεθεί σε τέτοιο επίπεδο δεν έχει πολλά να σου πει. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρεις πώς το λέω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο coach δείχνει να έχει, ναι, ξέρω πώς το λέω. Επειδή το είδα την ατάκα στη συνέντευξη τύπου. Ναι, γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Εκτιμώ πάντως ότι θα είναι από αυτά που έχουμε πει. Δεν περιμένω πολύτερα πράγματα, ξέρεις, σε επίπεδο αλλαγών συγκριτικά με τις ομάδες που έχουν παίξει και τις επιλογές του coach να παίξουν στα παιχνίδια κυπέλλου, τα πρόσωπα εννοώ. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν πάλι, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ένα σημαντικό προβάδισμα συγκεκριμένο και έπειτα ψώνεται με το τι έχει διαπιστώσει ο coach, τι έχει στο μυαλό του. Ξέρεις, όλο το έργο είναι άγνωστο γιατί μιλάμε για ένα τελικό κυπέλλου, έτσι. Ναι. Όπου δεν έχουμε ξαναδεί τη διαχείριση από τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ. Περιμένουμε και εμείς. Τώρα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο, ξέρεις, κάποια κίνηση που να μην το έχουμε ξαναδεί, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Είτε θα πρόκειται για δίδυμο στα χάβια, παράδειγμα, στα στόπερ, είτε θα μιλάμε για τακτική. Θα έχει κάνει αυτά που έχει δουλέψει όλο ο coach, θα έχει εφαρμόσει. Τα έχουμε βεδώσει, είναι τελευταίοι αγώνες όπως γνωρίζετε, τελευταίος μάλλον, τελευταίοι συγγνώμη. Δεν μπορεί κανείς να κρύψει κάτι σε κάποιον μεταξύ των δύο αντιπάλων. Απλά περιμένουμε αν υπάρχει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό συγκριτικά με τα προηγούμενα μάτια που είχαμε δει. Εγώ δεν το περιμένω τόσο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, η ομάδα έχει φτάσει στο Βόλο, υπήρξε μια μήνυ υποδοχή. Σεβαστή. Πήλιο πήγε η ΑΕΚ. Νομίζω Πορταριά πάντα εκεί πήγε. Πορταριά, ναι. Okay. Νομίζω εκεί βρίσκεται. Ναι, γιατί νωρίτερα ο Δημήτρης είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει στο Βόλο και η ΑΕΚ στο Πήλιο. Συγχωριστά, ναι. Ναι. Πάντα στην Πορταριά μένει η ΑΕΚ όταν πήγαινε στο Βόλο. Αν ξέρουμε τον τελικό του 2018 τότε που ήταν στο κέντρο η οπαδή της ΑΕΚ, ξέρεις, πιο πολύ στην πόλη. Ναι. Δεν είχε γίνει το παραμικρό, θυμίζω, εκεί. Αλλά ξέρουμε μετά το γήπεδο που έγινε του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν... δεν έχουν μυστικά, γι' αυτό και λέω, θα πρέπει να περιμένουμε απλά τη σέντρα. Η επιθυμία, η πνευματική προετοιμασία και όλα αυτά θα παίξουν ρόλο, το είπε και ο coach, το έχουν πει όλοι οι πρωταγωνιστές για αυτό το τελικό. Λογικό είναι. Και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο είναι 100% focus στο Γαυτολιάκ. Νομίζω ότι είναι αρκετά και έχει δουλέψει σωστά σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο, και εγώ αυτό εκτιμώ. Τουλάχιστον εγώ δεν τον έχω ζήσει, εσείς τον έχετε ζήσει τον Αλμέιδα, αλλά από αυτά που έχω νιώσει, από αυτά που έχω είτε τον έχω δει σε δηλώσεις είτε τον έχω διαβάσει, αισθάνομαι ότι έχει γίνει σωστή δουλειά και έχει καταφέρει να κρατήσει τους παίκτες του στην εγρήγορση που απαιτείται για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Με το κίνητρο του τροπέου και του double, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ιστορική ευκαιρία για την ΑΕΚ, πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία, συγγνώμη, να κάνει το τρίτο της double. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Έχει πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο η Ένωση και περιμένω να το δούμε στο χορτάρι. Τίποτα άλλο. Αυτό. Είναι από μόνο το μεγάλο το κίνητρο του double μετά από τόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα. Και είναι και επιπλέον κίνητρο για ένα προπονητή ο οποίος θα του κάνει πρώτη γωνιά με την άφηξη της στην Αθήνα. Βέβαια. Δηλαδή και στην πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα. Πλάκανες. Είναι πολύ πολύ σημαντική συμμετοχή και νομίζω το καταλαβαίνει και όλο αυτό. Όλο αυτό που είναι όμως έτσι. Ξέρω ακριβώς τι σημαίνει και τι συμβαίνει. Θα δούμε. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον.